Πριν από λίγο καιρό η Κύπρος καταδικάστηκε, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα πάω μετά στα κατεχόμενα, καταδικάστηκε γιατί, θα σου διαβάσω δύο-τρεις παραγράφους γιατί έχει σημασία. Μία νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο πεζοδρόμιο μιας πολυκατοικίας στη Λεμεσό, μετά από πτώση από τον έκτο όροφο το Μάρτιο του 2001. Αυτοκτόνησε. 11 μέρες μετά την άφηξή της στην Κύπρο, με βίζα καλλιτέχνη για να εργαστεί σε καπαρέ. Τρεις μέρες αργότερα εγκατέλειψε την εργασία της, τότε όταν είχε έρθει, όμως το αφεντικό της τη βρήκε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Λεμεσό. Την πήγε στην αστυνομία και την κατήγγειλε ως παράνομη μετανάστη για να τη στείλουν πίσω στη Ρωσία, αλλά η αστυνομία δεν βρήκε κανένα σε βάρος της στοιχείο. Ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ την πήρε στη συνέχεια μαζί του και κανόνισε να μείνει στο σπίτι μιας από τις υπαλλήλους του στον εκτόροφο του κτηρίου. Και την επόμενη μέρα στις 6.30 το πρωί, το σώμα της νεαρής γυναίκας βρέθηκε στο πεζοδρόμιο, διαβάζω την είδηση όπως βγήκε έξω, ενώ ένα πάπλωμα κρεμόταν από το περβάτσι του παραθύρου. Και η κυπριακή αστυνομία είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τυχαία έπεσε από το παράθυρο. Καταδικάστηκε πριν από λίγους μήνες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί δεν έδωσε σημασία σε αυτή την πολύ σημαντική υπόθεση. Και υπάρχουν και άλλες υποθέσεις εμπορίου λευκής σαρκός. Άρα συντηρούμε όλοι. 2009. Report από το λεγόμενο Υπουργείο Εσωτερικών του Ψευδοκράτους. Αυξήθηκαν τα καπαρέ. 42 καπαρέ υπήρχαν το 2009. Τώρα θα είναι προφανώς περισσότερα καπαρέ στα κατεχόμενα. Έχω την εντύπωση, Ελίτα, κάποτε όταν το είχα ψάξει, ότι μπορεί και τα καπαρέ στην ελεύθερη Κύπρο και στην κατεχόμενη Κύπρο να είναι περισσότερα από τα σχολεία μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει σαν κοινωνία. Βέβαια, σέβομαι τις θέσεις της Εκκλησίας και εγώ προσπαθώ να συμμετέχω ενεργά στην Εκκλησία και για το θέμα αυτό είναι σεβαστές οι θέσεις της. Αλλά, σαν δικηγόρος, πιστεύω ότι η σεξουαλική συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου είναι δική του επιλογή. Είπες μια λέξη προηγουμένως, Σελίτα, θέμα αξιοπρέπειας. Νομίζω αναφέρθηκε και από τον detective. Αρκεί ο καθένας να το κάνει με τρόπο αξιοπρεπή και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Και γι' αυτό ίσως είναι. Και για και για σεξουαλικούς. Μάλιστα, και γι' αυτό ίσως η πολιτεία, Ελίτα, ίσως να έπρεπε να αντιμετωπίσει νομικά το ζήτημα, έτσι, γύρω από το πώς μπορούν δύο άνθρωποι του ίδιου φίλου να συζούν. Τώρα, αν αυτό θα ονομάζεται σύμφωνο συμβίωση ή οτιδήποτε άλλο, είναι θέμα της πολιτείας. Ίσως το γεγονός ότι αυτό που είπε και η κυρία Κατσαούνη ότι μπορεί να ισχύει, αυτός ο κοινωνικός δηλαδή ρατσισμός που μπορεί να υπάρχει κατά ορισμένων ατόμων που έχουν μια συγκεκριμένη σεξουαλική συμπεριφορά, είτε λόγω επιλογής είτε λόγω φύσης, εγώ δεν το συζητώ, τους αναγκάζει να πηγαίνουν και στα κατεχόμενα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ότι εκεί θα βρουν κάτι φτηνό, εκεί θα βρουν κάτι το οποίο θα κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να τους πάρει χαμπάρι. Κάτι βολικό, χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας. Και επομένως είναι μια παράμετρος που θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Θα σταθώ στο ερώτημα που βάζει το βίντεο που έπαιξε λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Και το βίντεο ρωτά γιατί καταφεύγουν οι Κύπροι στα κατεχόμενα. Και καταφεύγουν, Ελίτα, διότι ο πρώτος λόγος είναι αυτός που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Νιώθω δηλαδή ότι αυτή η κοινωνία είναι μια κοινωνία που τους δημιουργεί πολλά ταμπού. Και επομένως, επειδή φοβούνται να κάνουν οτιδήποτε, για παράδειγμα, επειδή μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι, μπορεί να νιώθουν μια περισσότερη ασφάλεια εάν πάνε σε ένα καθεστώς παράνομο το οποίο. Και εκεί δεν θα έχουν τόσο μεγάλο. Μας το μαρτύρησε και ο κύριος Αριστίδου. Δεύτερον, πάνε και για οικονομικούς λόγους. Και τρίτον, είναι και το θέμα ακριβώς το ότι. Και εδώ ο Γέροντας, νομίζω, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά. Και εγώ, σαν δικηγόρος, στη δουλειά μου. Ότι φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στον θεσμό της οικογένειας στην Κύπρο. Οι λόγοι μπορεί να είναι πάρα πολύ. Πολύ βαθύς και πολύ έντονος. Πάρα πολύ. Οι λόγοι που οδηγούν πολλούς σήμερα να ζουν βασικά σε ένα γάμο που ουσιαστικά να μην λειτουργεί. Και επομένως καταφεύγουν στα καπαρέ και όχι μόνο. Και το άλλο, Ελίτα, είναι η μεγάλη πρόκληση που ονομάζεται καζίνο. Κάποιοι νιώθουν ότι. Εύκολος πλούτος. Εύκολος δηλαδή. Πλούτος. Δεν δυστυχώς υπολογίζουν ότι έτσι τροφοδοτούν ένα παράνομο καθεστώς, τροφοδοτούν τον Ατσίλα και δίνουν εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο τροφοδοτώντας ουσιαστικά τον Ατσίλα στα κατεχόμενα. Είναι ένα πράγμα να λέει κάποιος ότι του αρέσει να κάνει σεξ, και είναι ένα άλλο πράγμα να βγαίνει στην τηλεόραση δημόσια και να λέει μου αρέσει να κάνω σεξ και πληρώνομαι γι' αυτό και παρακαλώ πολύ όποιος θέλει. Εδώ είμαι και σαν εμένα μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Μπορούμε με πληρωμή να κάνουμε σεξ. Όχι. Αυτή η Τζούλια Αλεξανδράτου, τα φαινόμενα Τζούλια Αλεξανδράτου που υπάρχουν και στην κυπριακή κοινωνία, προσωπικά για μένα και πιστεύω και για πολλούς, είναι καταδικαστέα. Πράγματι, σαν πολιτεία, αν και σέβομαι απόλυτα τη θέση της Εκκλησίας, η πολιτεία θα πρέπει να δει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να ζουν μαζί, πώς θα τους δικαιώσει, μην αφήνοντας και μην επιτρέποντας οποιαδήποτε αδικία μεταξύ ετερόφιλων ζευγαριών ή ομοφιλόφιλων. Ίσως κάποια άτομα τα οποία έχουν θέσει κλειδιά και είναι ομοφιλόφιλοι, ίσως αν βγουν μπροστά και έτσι πούν ότι είναι ομοφιλόφιλα αυτά τα άτομα, ίσως να δώσουν και τη δυνατότητα στην ίδια την κοινωνία να αντιληφθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, δεν είναι διαφορετικοί. Δύο πόδια και δύο χέρια έχουν αλίμονο. Απλά έχουν μια διαφορετική σεξουαλική συμπεριφορά και να προετοιμαστεί έτσι και η κοινωνία που νομίζω πως είναι έτοιμη, Ελίτα, γιατί θα κλείσω με το εξής. Καρά καιρός να βγουν επώνυμοι. Να βγουν επώνυμοι προς τα έξω και να πούν ότι είναι ομοφιλόφιλοι.